Η παράστασή μας έχει τον τίτλο «Μήπως σας λένε Γιάννη», με ερωτηματικό βεβαίως. Πρόκειται για τον πολυτάραχο βίον μιας χώρας γηνής εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσεις. Αυτή την χώρα γυναίκα την ενσαρκώνει με θαυμάσιο τρόπο μία ηθοποιός τραγουδίστρια, η Αναστασία Καπάνταη. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο είτε για έναν ηθοποιό να είναι ταυτόχρονα τραγουδιστή στη σκηνή, είτε για έναν τραγουδιστή να είναι ταυτόχρονα ηθοποιός. Εννοώ τεχνικά και μόνο. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας εάν δείτε την παράσταση. Αυτή η γυναίκα αναζητάει απελπισμένα κάποιον Γιάννη που θα την προστατεύσει και θα την αποκαταστήσει. Και ο κάθε Γιάννης αποτυπώνεται στην οντολογία της και συνθέτει την ολότητά της. Θέλοντας να τονίσει πως υπόκειται και αλλάζει σύμφωνα με το χυμοστατικό κάθε Γιάννη, Τζόνι, Τζάνι, Ζαν, ανακοινώνει «Με λένε όπως θέλει ο καθένας». Ανίκανη να μεταβολήσει όσα της συμβαίνουν, θα ψάχνει πάντα για έναν Γιάννη που θα τη βγάλει από το αδιέξοδο. Ακριβώς όπως κάνει και η χώρα μας τώρα. Έψαξε για ένα Γιάννη, τον βρήκε αυτό το Γιάννη με έναν Ι. Τώρα η δικιά μας ηρωίδα ψάχνει για αυτό το Γιάννη, ίσως επειδή αυτό το όνομα στα εβραϊκά, Ιωχανάν, σημαίνει δώρο Θεού. Δεν το ξέρουμε. Δίπλα μου ακριβώς έχω τον εκάστοτε Γιάννη, Τζόνι, Ζαν, και είναι πιο Γιάννης από κάθε Γιάννη. Λέγεται Σταύρος Νηφοράτος και ανήκει και αυτός σε αυτή την χωρία των ερμηνευτών, θα έλεγα, και όχι απλά τραγουδιστών. Και παραδίπλα η Μαρία Θωμά, παλιά μου σπουδάστρια και υπέροχο ταλέντο, η οποία ενσαρκώνει το τρίτο πρόσωπο της κάθε ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα χορεύει, τραγουδάει, είναι το alter ego της ηρωίδας μας και ούτω καθεξής. Να μην τα πούμε και όλα, Μαρία. Δίπλα μου αριστερά μου έχω την περίφημη Αναστασία Καπάνταη, η οποία στην κυριολεξία δοκιμάζεται σε αυτό το ρόλο, γιατί αυτά που έλεγα τα τεχνικά πριν, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο πράγμα να φέρνεις στην πρόζα τη φωνή σου, όπως λέμε, στη μάσκα για να πεις τα λόγια του έργου και μετά να την ανεβάζεις στη μύτη για να τραγουδήσεις. Και το κάνει την ίδια στιγμή αξιοθαύμαστα. Παραδίπλα ένας παλιός φίλος, αγαπημένος συνεργάτης, είναι ο Παντελής Παπαγεωργίου και θα ήθελα να μας πεις, Παντελή, εκτός από αυτό που κάνεις εδώ, που χορεύεις τα ακροβατικά σου, με τι τίτλους είσαι τιμημένος? Βασικά, η ειδικότητά μου είναι η ακροβατική γυμναστική. Είμαι προπονητής ακροβατικών στοιχείων σε όλα τα αθλήματα σχεδόν και ειδικά σε θέματα χορευτικό, ακροβατικών. Γι' αυτό και εδώ αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε ένα πολύ όμορφο χορευτικό, ακροβατικό στοιχείο μαζί με τη Μαρία τη Θωμά. Έχω ασχοληθεί με την ενόργανη και την ακροβατική γυμναστική. Είμαι Βαλκανιονίκης. Έχω οργανώσει εθνικές ομάδες ενόργανης ακροβατικής γενικής γυμναστικής με πολύ καλές επιδόσεις ανά τον κόσμο, δηλαδή πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά. Με όλα αυτά τα παιδιά έχουμε ξανασυνεργαστεί πάρα πολλές φορές και πάντα με πάρα πολύ ωραία διάθεση από όλους μας, γιατί εκείνο που έχει σημασία για μας είναι να μην ξεχνάμε το περίφημο παίζιν. Προσπαθούμε να δώσουμε αυτή την πολιτική διάσταση που υποφώσκει σε αυτή την παράσταση με πάρα πολύ ανάλαφρη διάθεση. Διότι νομίζουμε ότι όλοι μας, ως άνθρωποι και κυρίως ως Έλληνες, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι για να πηγαίνουμε κάπου και να βλέπουμε πολιτικές καταγγελίες κτλ. Είπαμε λοιπόν να παίξουμε περισσότερο και αυτό κάνουμε. Καινούργοι φέτος μαζί μας είναι οι δύο μουσικοί. Θα ήθελα να τους παρουσιάσω. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Φραγκούλη στο πιάνο και για τον Τάσο Αθανασιά στο ακορντεόν. Δεν θέλω να σας πω πολλά, προτιμώ να τους ακούσετε. Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να πω
είναι ότι μας φιλοξενεί ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, λέγεται Σφίγγα και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, είναι στη γωνία Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας, σε ένα πολύ μικρό και πραγματικά μυστικό δρομάκι που λέγεται Κιάφας. Κιάφας 13 είναι η Σφίγγα και οι παραστάσεις μας είναι κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.30 ώρα ακριβώς. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με την ώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πριν οτιδήποτε άλλο τον κύριο Τζάλα, ο οποίος μας φιλοξενεί σε αυτό το χώρο, καθώς και την κυρία Πανουτσοπούλου, που με αυτούς είχαμε την πρώτη επαφή και καταλήξαμε να έρθουμε εδώ.